Την πρώτη του ομιλία στο Ελληνικό Κοινοβούλιο πραγματοποίησε ο νεοεκλεγής βουλευτής του νομού Πρέβεζας με τη Νέα Δημοκρατία Σπύριος Κυριάκης στο πλαίσιο της συζήτησης επί των προγραμματικών δηλώσεων. Ο κ. Κυριάκης στην ομιλία του επεσήμανε την ανάγκη αλλαγής της νοοτροπίας των τελευταίων 50 ετών, καθώς και την ανάγκη δοκιμών μεταρρυθμίσεων, ανάγκες που σημερίζεται πλέον όριμη η ελληνική κοινωνία να αποδεχθεί, όπως έδειξε με την ψήφο εμπιστοσύνη στη Νέα Δημοκρατία και τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Κλείνοντας την ομιλία, το κύριος Κυριάκης ζήτησε 10 επιπλέον δευτερόλεπτα από τον πρόεδρο της Βουλής, κύριο Τασούλα, και απευθυνόμενος και κοιτάζοντας προς τους υπουργούς, επεσήμανε: «Θα μου επιτρέψετε να απευθυνθώ στην ιδιαίτερη πατρίδα μου, την Πρέβεζα. Ένα νομό πλούσιο, ο οποίος όμως διαχρονικά δεν έχει καταφέρει να αναδείξει τον πλούτο του και τα συγκριτικά του πλεονεκτήματα. Αγαπητοί φίλοι της κυβέρνησης, να ξέρετε ότι σε αυτή την κοινοβουλευτική θητεία θα είμαι ιδιαίτερα επιτακτικός σε ζητήματα που αφορούν τον νομό μου, την Πρέβεζα. Και κυρίως όμως θέλω να ζητήσω τη δική σας βοήθεια, τη δική σας αρρωγή, έτσι ώστε μαζί να κινήσουμε τα μεγάλα και τα σημαντικά που αφορούν τον νομό μου και επί σειρά ετών μένουν στάσιμα και βαλτωμένα». Αξίζει να σημειωθεί ότι με την ολοκλήρωση της ομιλίας του, ο κύριος Κυριάκης απέσπασε το θερμό χειροκρότημα των υπουργών που ήταν εκείνη τη στιγμή στη Βουλή. Ορίστε, κύριε Κυριάκη. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Αυτή είναι η πρώτη μου ομιλία στο Ελληνικό Κοινοβούλιο και θέλω για αυτόν τον λόγο να ευχαριστήσω τους συντοπίτες μου στην Πρέβεζα που με επέλεξαν να τους εκπροσωπήσω στον ναό της Δημοκρατίας. Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, στέκομαι απόψε απέναντί σας με ιδιαίτερο σεβασμό. Η 20η κοινοβουλευτική περίοδος που διανύουμε σήμερα συμπίπτει, θα συμπίψει σε σχεδόν ένα χρόνο, με τα 50 χρόνια από τη μεταπολίτευση. Ένα σημαντικό ορόσημο, το οποίο θα πρέπει να αποτελέσει για μας μια αφετηρία, έτσι ώστε να κάνουμε μια ανάλυση αυτών των 50 χρόνων. Να δούμε τι πήγε καλά και να το αναδείξουμε, αλλά ταυτόχρονα να βρούμε τα λάθη και τις παθογένειες των 50 αυτών χρόνων, με μοναδικό και απότερο σκοπό να τα διορθώσουμε. Η αρχαία ελληνική κοινωνία βασιζόταν πάνω σε τρεις νομικές αξίες. Το δίκαιο, το ηθικό και το ωραίο, το κάλος, όπως αυτό ορίζεται από τον Σοκράτη, από την έννοια της θείας αριστείας. Σε αντίθεση με τις αρχαιοελληνικές εκείνες αρχές, η σύγχρονη ελληνική κοινωνία έχει βασιστεί πάνω στον τοπικισμό, στον κομματισμό και στον κρατισμό. Θέλω να πιστεύω πως είναι χρέος όλων μας, όσο βρισκόμαστε σήμερα σε αυτήν εδώ πέρα την αίθουσα, να προσπαθήσουμε με αφορμή τα 50 χρόνια από τη μεταπολίτευση, με αφετηρία τα 50 χρόνια από τη μεταπολίτευση, να στρέψουμε και πάλι την ελληνική κοινωνία στις αρχαιοελληνικές εκείνες αρχές που δημιούργησαν τον πολιτισμό εκείνων, για τον οποίο όλοι μας είμαστε ακόμα και σήμερα υπερήφανοι. Και πιστεύω πως δεν υπάρχει καλύτερη στιγμή στην ιστορία αυτού του τόπου για να γίνει η συγκεκριμένη μετεξέλιξη, η συγκεκριμένη μεταστροφή από τη σημερινή. Διότι οι πολίτες αυτής της χώρας απέδειξαν πρόσφατα στη διπλή εκλογική διαδικασία πως επέλεξαν το δύσκολο δρόμο της αλήθειας και του ορθολογισμού ενάντια στον εύκολο κατηφόρα του ψέματος και της λασπολογίας. Επέλεξαν να επιδοτήσουν αυτούς που τα λόγια τους τα κάνουν πράξη και όχι αυτούς που μένουν με έβηχα λόγια. Γιατί η αλήθεια είναι, φίλες και φίλοι, πως τα τελευταία 4 χρόνια η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, μέσα από πολλές αλλεπάλληλες και εξωγενείς κρίσεις, κατάφερε όχι μόνο να κρατήσει τη χώρα στα πόδια της, αλλά ταυτόχρονα να κάνει πράξη κάθε λέξη από το πρόγραμμα για το οποίο ζήτησε την ψήφο του ελληνικού λαού. Και αυτό από μόνο του αποτελεί μια τεράστια παρακαταθήκη, έτσι ώστε να αποδείξει ότι ό,τι υπόθηκε από αυτό εδώ το βήμα εχθές από τον Πρωθυπουργό μας, τον Κυριάκο τον Μητσοτάκη, τα επόμενα 4 χρόνια θα γίνει και πάλι πολιτική πράξη. Ο Πρωθυπουργός μας είπε πως αυτή η Βουλή θα είναι μια Βουλή σημαντικών μεταρρυθμίσεων, με βασικές τομές στην υγεία, στην παιδεία, στο κοινωνικό κράτος και στις πολιτικές για τους νέους ανθρώπους. Πιο σημαντικές όμως από τις τομές και τις μεταρρυθμίσεις αυτές είναι ότι η κοινωνία μας πλέον είναι έτοιμη για τις μεταρρυθμίσεις και τις τομές αυτές. Η ελληνική κοινωνία, ο ελληνικός λαός, θέλει μια καλύτερη Ελλάδα, επιζητά μια καλύτερη Ελλάδα. Μια καλύτερη Ελλάδα
την οποία θα τη χτίσει ο ίδιος με το δικό του ιδεώτα, με το δικό του μόχθο, με τη δικιά του εργασία, αρκεί εμείς, οι πολιτικοί αυτής της χώρας, να του δώσουμε τα κατάλληλα εργαλεία, να του δώσουμε το κατάλληλο εκείνο πλαίσιο για να μπορέσει να δημιουργήσει. Έχω κουραστεί να ακούω για τους Έλληνες του εξωτερικού και πώς μεγαλουργούν στις χώρες που βρίσκονται. Ήρθε νομίζω η ώρα οι πολίτες αυτής της χώρας να μπορέσουν να ζήσουν, να δημιουργήσουν και να μεγαλουργήσουν στην πατρίδα τους. Να μπορέσουν να ζήσουν, να δημιουργήσουν και να μεγαλουργήσουν στην Ελλάδα. Και θεωρώ πως το πλαίσιο των πολιτικών που παρουσίασε χτες ο Πρωθυπουργός μας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αποτελεί το καλύτερο εργαλείο, έτσι ώστε αυτό να γίνει πράξη για πρώτη φορά στη σύγχρονη ιστορία της χώρας μας. Φίλες και φίλοι, αγαπητοί συνάδελφοι, νομίζω ότι θα συμφωνήσετε μαζί μου πως η ευθύνη προόδου μιας χώρας και μιας κοινωνίας δεν ανήκει μονάχα στην κυβέρνηση, αλλά ανήκει στο σύνολο του πολιτικού μας συστήματος. Είμαστε εδώ σήμερα σε μια βουλή οχτωκομματική, μια βουλή η οποία καλείται όχι απλά να συνυπάρξει, αλλά να προσπαθήσει να βρεθεί, να προσπαθήσει να δημιουργήσει τις συνθήκες εκείνες, έτσι ώστε όχι να απλά να είναι εδώ σε αυτή την αίθουσα παρών, αλλά σε μια σειρά από θέματα να προσπαθήσουμε να βρεθούμε μεταξύ μας. Και θα πρέπει να βρεθούμε μεταξύ μας, να συναντηθούμε, όπως έλεγε ο έμνηστος Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, σε θέματα σημαντικά, όπως τα εξωτερικά ζητήματα, όπως τα ζητήματα της εθνικής άμυνας, όπως τα ζητήματα της παιδείας, όπως η αναθεώρηση του άρθρου 16. Διότι φίλες και φίλοι, σε αυτή την αίθουσα δεν έχουμε έρθει για να αναμετρηθούμε ανάμεταξύ μας. Γιατί καλούμαστε καθημερινά να αναμετρηθούμε με τον καλύτερο και το χειρότερό μας σε αυτό, αλλά κυρίως να αναμετρηθούμε με την ιστορία του τόπου μας και με τον ιστορικό του μέλλοντος. Γι' αυτό το λόγο, νομίζω πως θα πρέπει να αφήσουμε πίσω τα λίγα που μας χωρίζουν και να προσπαθήσουμε να προτάξουμε τα όσα μας ενώνουν. Και αν υπάρχει κάτι που μας ενώνει όλους μας αυτήν εδώ την αίθουσα, δεν είναι άλλο από τη γαλανόλευκη με το σταυρό και τον όρκο που έχουμε δώσει όλοι μας απέναντι στο Σύνταγμα. Επίσης, φίλες και φίλοι, πιστεύω ως όλοι μας θα πρέπει να βρούμε ένα κοινό στόχο, ένα κοινό όραμα για την επόμενη περίοδο. Και αυτό, κατ' εμέ, δεν είναι άλλο από το να προσπαθήσουμε να επαναφέρουμε στη χώρα τη χαμένη αξιοπιστία απέναντι στους πολιτικούς και το πολιτικό σύστημα. Υπό αυτό το πρίσμα, νομίζω πως είμαστε ιδιαίτερα τυχεροί, γιατί στο γύρισμα αυτό της ιστορίας, το τιμόνι της χώρας τον έχει ένας άνθρωπος ο οποίος όχι μόνο έχει μάθει να λέει την αλήθεια στον ελληνικό λαό, αλλά ταυτόχρονα αυτά που λέει να τα κάνει πράξη. Έτσι λοιπόν θα κάνει για πράξη για μια ακόμη φορά την επόμενη τετραετία μέσω της κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας το σύνολο των προγραμματικών θέσεων που έθεσε χτες από αυτό το βήμα για να οδηγήσει την Ελλάδα σε μια νέα, σε μια σύγχρονη μέρα, μια μέρα προόδου, ανάπτυξης, ευημερίας, κοινωνικής δικαιοσύνης. Γι' αυτό το λόγο σας καλώ να δώσετε όλοι ψήφο εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. 10 δευτερόλεπτα, κύριε Πρόεδρε, θα μου επιτρέψετε να αναφερθώ στην ιδιαίτερη πατρίδα μου, την Πρέβεζα. Ένα νομό πλούσιο, ο οποίος όμως διαχρονικά δεν έχει καταφέρει να δείξει τον πλούτο του και τα συγκριτικά του πλεονεκτήματα. Αγαπητοί φίλοι της κυβέρνησης, να ξέρετε πως σε αυτήν εδώ πέρα την κοινοβουλευτική θητεία θα είμαι ιδιαίτερα επιτακτικός στα ζητήματα που αφορούν τον νομό μου, την Πρέβεζα. Και κυρίως όμως θέλω να ζητήσω τη δικιά σας βοήθεια, τη δικιά σας αρρωγή, έτσι ώστε μαζί να κινήσουμε τα μεγάλα και τα σημαντικά που αφορούν τον νομό μου και επί σειρά ετών παραμένουν στάσιμα και βαλτωμένα. Σας ευχαριστώ πολύ όλους σας. Να είστε καλά. Και εμείς ευχαριστούμε τον κύριο.